Αυτό που δεν αμφισβητεί κανένας πάντως, γιατί τα άλλα είναι υποσυζήτηση, είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη άνοδος του ΚΚΕ. Και αυτή η άνοδος έχει σημασία. Εντοπίζεται μόνο στην Αττική ή και σε άλλες? Όχι, πάντως σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Με ελάχιστες. Είμαστε πάνω και από το ποσοστά των περιφερειών και των δήμων στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και πάνω από το 7,7 που πήραμε. Αυτό έχει σημασία όμως και θέλω να το ξαναπώ. Εμείς δεν κρυφτήκαμε όπως κρυφτήκαν όλα τα άλλα κόμματα. Εμείς βγήκαμε από την αρχή, είπαμε ότι οι εκλογές έχουν πολιτικό χαρακτήρα, ότι η τοπική διοίκηση πλέον είναι τμήμα του κρατικού μηχανισμού, παρά τις αντιστάσεις που μπορεί να υπάρχουν και τις έκανε ο Πελετίδης όλο αυτό το διάστημα, γι' αυτό και έφερε σοβαρά αποτελέσματα. Και είπαμε ότι ψηφίζουμε για όλα. Το κάλεσμα που κάνετε, που κάνατε στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε ρόλο? Δηλαδή, σε όσους δεν άρεσε ο Κασελάκης, πήγαν και ψήφισαν κουκουέ. Μην βιάζεστε, κυρία Αναστασόπουλου, όλα. Περιμένω με αγωνία τις απαντήσεις, κύριε Βαφή. Λέω, δεν κρυφτήκαμε. Κατέβηκαμε σε όλη την Ελλάδα σαν λαϊκή συσπήρωση. Δεν είπαμε, όπως είπαν άλλοι, ότι η αυτοδιοίκηση είναι κάτι άλλο. Τι κάτι άλλο τώρα? Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ακολουθεί την κεντρική κυβερνητική πολιτική εκτός από δικούς μας, δηλαδή έναν είχαμε, τον Πελετίδη, που πήγε κόντρα και κέρδισε. Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι δημιουργείται ένας πόλος συσπήρωσης, ευρύτερος, με κορμό φυσικά το ΚΚΕ, που δεν είναι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα είπε ο Νίκος Μπογιόπουλος πριν, να μην τα επαναλάβω εγώ. Δεν είναι οι απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν σε εμάς μόνο, αλλά είναι και άλλος κόσμος που ψήφισε. Και μπορώ να πω ότι είναι και από όλα από τα κόμματα. Από πού αλλού βλέπετε, κύριε Παφίλη, δηλαδή, βλέπετε από το Πασόκ, από πού αλλού βλέπετε ότι έχουν? Και από το Πασόκ και άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν τους δικούς μας συνδυασμούς. Βεβαίως, ναι, γιατί όχι. Όταν ο άλλος βλέπει την κατάντια και τα χαλή που υπάρχει, σου λέει φεύγω και πάω εκεί γιατί είναι μοναδική. Δημιουργείται, αυτό έχει σημασία. Ένας πόλος συσπήρωσης με δυναμική και στις εκλογές βουλευτικές τώρα μεγαλύτερη δυναμική, ο οποίος είναι η πραγματική αντιπολίτευση. Και για να μην κοροϊδευόμαστε στο τρέπεζο πολλές φορές, κοιτάξτε τώρα, τις αποφάσεις των περιφερειών και δήμων τις έχουν ψηφίσει κατά 80-90% και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα κρύφτηκαν. Δηλαδή, και αυτό είναι, πώς το λένε, για τον κόσμο να το καταλάβει. Τι λέγαν στους μεγάλους δήμους και στην περιφέρεια, εντάξει, έχει πολιτική σημασία. Στους άλλους είναι ανεξάρτητοι. Τι ανεξάρτητοι? Και τώρα αρχίζει ο λογαριασμός. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι είμαστε εμείς από τα οικονομικά συμφέροντα, τα μεγάλα. Γιατί παίζεται απίστευτο χρήμα. Κυριολεκτικά απίστευτο χρήμα και ο κόσμος πνίγεται, καίγεται, δεν έχει σχολεία, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Και γι' αυτό μάλιστα, λοιπόν, από εδώ και στο εξής, με τις αυξημένες δυνάμεις, καλούμε τον κόσμο να συσπηρωθεί μαζί μας, να παλέψουμε για να ανατρέψουμε. Θα ξανάρθω σε εσάς.